Φοβάμαι, αν προκειμένου να με σκοτώσουν αυτοί, θα τους σκοτώσω εγώ. Τι θα γίνει, πρέπει να σκοτωθώ εγώ για να πω τους από εδώ την αστυνομία την έχουν πάρει. Ούτε στρατός, ούτε αστυνομία. Έγινε περιστατικό να πούμε στα κτίσματα, σκοτώσαν δύο ανθρώπους με πέτρες. Προκειμένου να μας σκοτώσουν αυτοί, τι θα γίνει. Κοιτάξτε να δείτε, έχω δει πολλά τα μάτια μου. Να βλέπεις να περνάνε εδώ άτομα, να περνάνε κοπέλες, γυναίκες και να γίνεται ο χαμός. Άλλοι με ναρκωτικά, άλλοι με... Ό,τι υπάρχει το παράνομο, να τα φέρνουν από μέσα. Δεν μπορούμε να ησυχάσουμε. Εγώ συγκεκριμένα και το λέω πρώτη φορά δημόσια, έχω δεχθεί επίθεση από οπλοφόρους έξω από την οικία μου, έξω από το σπίτι μου, την ώρα που μέσα στο σπίτι βρισκόντουσαν 4 ανήλικα παιδιά. Αν ερχόμουν πρόσωπο με πρόσωπο με κάποιον οπλοφόρο θα το χρησιμοποιούσα. Χωρίς κανένα δισταγμό. Όταν απειλείται η ζωή μου ή η ζωή μελών της οικογένειάς μου, πόσο μάλλον ανήλικων παιδιών θα το χρησιμοποιούσα χωρίς κανένα δισταγμό. Όπλο και ηθική πάει μαζί. Όπλο και ηθική πάει, ναι. Πάει. Όταν το βλέπεις σαν εργαλείο, σαν άθλημα, σαν μέρος του χόμπι ή όταν το βλέπεις σαν εργαλείο προστασίας βομών και εστιών, όπως είναι η ιστορία του έθνους κλπ. Αλίμονο να αποκηρύξουμε τα όπλα των επαναστάσεων του 21 κλπ. Και υπάρχει τόσες άλλες επαναστάσεις. Δεν μπορούμε. Βλέπω ηθική και όπλο. Από τη μια μεριά υπεράσπιση βομών και εστιών και από την άλλη εργαλείο σωστό για χόμπι. Τίποτα άλλο. Όταν ένας βουλευτής δικαιούται έναν αστυνομικό, ο αστυνομικός δουλεύει ένα 8ωρο την ημέρα. Ο βουλευτής ζει 3-8 ώρα την ημέρα, μαζί με τα Σαββατοκύριακα. Δεν μπορεί να καλύψει ο αστυνομικός όλες τις ώρες της μετακίνησης, είτε και της ασφάλειας στο σπίτι του κάθε βουλευτή. Είναι πρακτικά αδύνατο ένας βουλευτής να καλύψει χρονικά όλες αυτές τις ώρες. Οπότε ο βουλευτής, αν έχει κάποια γνώση για το όπλο του, κάποια γνώση για την οπλοκατοχή και για την οπλοχρησία, καλό θα είναι να υπάρχει και για να αποδεσμεύεται και ο αστυνομικός και για να μην χρησιμοποιούμε 3 αστυνομικούς ο κάθε βουλευτής, αυτό θα ήταν θλιβερό το φαινόμενο ο κάθε βουλευτής να έχει και μία φρουρά, καλό θα είναι να μπορεί ο βουλευτής να αυτοπροστατεύεται και να αφήνει τους αστυνομικούς να προστατεύουν τον πολίτη.